Γεια σας παιδιά, όπως βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα δεν έχουμε ούτε review, ούτε top, ούτε reaction, ούτε τίποτα από τα συνηθισμένα. Είπα σήμερα ήταν ένα βίντεο που θέλω να κάνω εδώ και ένα, όχι μεγάλο διάστημα, αλλά θέλω εδώ και λίγο καιρό να το κάνω, γιατί αρχικά ήθελα να σας πω, είναι κάποιες πληροφορίες σχετικά με το κανάλι που τις ξέρουν μόνο όσοι είναι δημιουργοί και θα ήθελα να σας τη μεταφέρω, έτσι απλά θα ήθελα να ξέρετε κάποια πράγματα, κάποια είναι λεπτομέρειες, κάποια όχι, δεν έχει σημασία. Και επιπλέον ήθελα να σας ανακοινώσω κάτι, το οποίο η ανακοίνωση θα γίνει πρώτα για να είμαι σίγουρος ότι το δείτε. Σχετικά με το κανάλι, μια ιδέα που είχα για κάποιο target group, τέλος πάντων, του καναλιού που έχει λίγο θέμα με τη διάρκεια των βίντεο, αλλά και γενικότερα σαν έτσι, σαν ένα έξτρα πράγμα, ας πούμε, που να, όχι να βοηθήσεις, να συμπληρώσεις το κανάλι. Την ανακοίνωση, όχι ανακοίνωση απαραίτητα, θέλω να ρωτήσω και εσάς επί τη ευκαιρία να μου πείτε στα σχόλια από κάτω αν σας φαίνεται καλό σαν ιδέα για να το κάνω. Εντάξει, δεν είναι κάτι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα, κατευθείαν, δεν χρειάζεται κάποια διεργασία. Λοιπόν, θα το συνδυάσω μαζί με ένα από τα θεματάκια που θέλω να θίξω, το οποίο είναι, όπως σας είπα πριν, ότι κάποιοι συνδρομητές έχουν θέμα, κάποιοι μεγάλο θέμα, κάποιοι όχι τόσο, το έχουν πει απλά έτσι σαν παρατήρηση, μίνι παραπονάκι, για την διάρκεια των βίντεο. Λοιπόν, σχετικά με τη διάρκεια των βίντεο θα σας πω το εξής. Καταρχάς, όσον αφορά τα βίντεο που είναι με spoilers, όπως π.χ. κάνω τώρα για το Marvel Cinematic Universe, παιδιά, κανένας YouTuber, γνωστός ή μη, ξένος ή όχι, όταν κάνει review, ενώ κανονικό review, όχι να θες να πεις κάτι συγκεκριμένο, μια σκηνή και να πεις ok ένα spoiler, κανονικό review να είναι όλο το review με spoilers, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι το βίντεο του κατά μέσο όρο 7 με 8 λεπτά. Αυτό είναι στάνταρ. Και πες να σας βάζω και λίγο. Συνήθως βγαίνει και λίγο παραπάνω, αλλά κατά μέσο όρο, από ό,τι έχω παρατηρήσει, βγαίνει γύρω, οπωσδήποτε γύρω στο 8 λεπτό το spoiler talk, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε όσον αφορά τα βίντεο με τα spoiler, αυτά παιδιά δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Η διάρκεια τους θα είναι μέχρι στιγμής όσο σας την κάνω εγώ. Τώρα, σχετικά με τα normal reviews, εντάξει, ok. Η αλήθεια είναι καμιά φορά το παρακάνω λίγο ή με καμιά ταινία αν έχω υπερενθουσιαστεί ή οτιδήποτε. Έχω σκοπό γενικότερα να προσπαθήσω να το μειώσω. Απλά να ξέρετε, αμφιβάλλω αν θα πέσει κάτω από 5 λεπτά, γιατί και στις αρχές που είχα ανοίξει το κανάλι πάλι κάτω από 5 λεπτά δεν μου βγαίναν. Ήταν πολύ δύσκολο για να πω αυτά που ήθελα. Πάντως, ο σκοπός γενικότερα, για να ξέρετε, ο λόγος που έχουν μεγάλη διάρκεια τα βίντεο είναι γιατί δεν θέλω να σας λέω απλά επιγραμματικά έγινε αυτό, ερμηνείες, μπαμ, 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 και σε 3 λεπτά να έχω τελειώσει, ας πούμε. Μου αρέσει να γίνει υπομορφή συζήτησης όλο αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς, αν θες να δεις κάτι επιγραμματικά, πας, ανοίγεις ένα περιοδικό ή σε κάποιο site που ασχολείται με αυτά, βλέπεις επιγραμματικά αν σου λένε θετικά, αρνητικά και τελειώνει εκεί. Ενώ εδώ πέρα, εντάξει, το συζητάμε λίγο, μου λέτε εσείς στα σχόλια τη γνώμη σας, σας απαντάω κι εγώ και γίνεται αυτό. Αλλά οκ, okay, επειδή βλέπω ότι ψιλοεπαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο με τα παράπονα. Έχω σκοπό να δοκιμάσω έτσι να το περιορίσω στα κανονικά reviews. Τώρα, όσον αφορά στα tops, που επίσης, εντάξει, και εκεί βγαίνει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, εντάξει, εκεί μου είναι λίγο πιο δύσκολο η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, θα το κοιτάξουμε κι αυτό. Τώρα, αυτό που σκέφτηκα να κάνω, που είναι η ανακοίνωση και η ερώτηση, αν συμφωνείτε με αυτό, αν σας φαίνεται καλό σαν ιδέα, που σχετίζεται με τη διάρκεια των βίντεο, είναι το εξής. Σκέφτηκα να, όταν πηγαίνω κινημά, αφού βλέπω μια. Καταρχάς, θα έχετε παρατηρήσει κιόλας ότι σας τα κάνω τα review, ή μάλλον σας έχω πει ότι τα κάνω μια μέρα μετά. Λοιπόν, αυτό που θα μπορούσα να κάνω είναι, αφού δω μια ταινία, στα καπάκια, μόλις βγω δηλαδή από την αίθουσα, εντάξει, δεν λέω καθώς βγαίνω να το κάνω, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε, λίγο μετά ας πούμε, να ανεβάζω στο Instagram, όχι στο YouTube. Για όσους δεν γνωρίζετε, το Instagram, λέμε τώρα, έχει κάποια τα λεγόμενα stories, τα οποία είναι, μπορείς να ανεβάσεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, οτιδήποτε, το οποίο μένει 24 ώρες και μετά κατεβαίνει, όχι διαγράφεται, αλλά κατεβαίνει από μόνο του, δεν μπορείτε να το βρείτε εσείς μετά, μόνο εγώ που είμαι ο δημιουργός του. Λοιπόν, το οποίο είναι maximum, αν θυμάμαι καλά, 15 δευτερόλεπτα. Οπότε, θα μπορούσα, αφού βγω από την ταινία, να σας πω με ένα τύπου selfie βίντεο, σε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα, φοβερά συνοπτικά πώς μου φάνηκε το έργο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, η ανάλυση θα είναι 0, έτσι. Θα είναι full συνοπτικά 15 δευτερόλεπτα, τι μπορείς να πεις. Και αυτό. Οπότε να έχετε μια πρώτη γεύση. Όσους δεν σας νοιάζει η διάρκεια του βίντεο, μπορείτε να έχετε μια πρώτη γεύση από αυτό από το Instagram. Και όσοι είστε στα όρια να κάνετε ένα subscribe από το κανάλι,
τουλάχιστον μπορείτε να δείτε εκεί κάτι. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει προφανώς αρχικά να με ακολουθήσετε στο Instagram, το οποίο πάντα έχω κάτω σε όλα μου τα reviews, έχω από κάτω στην περιγραφή το link για το Instagram μου. Οπότε πείτε μου πώς σας φαίνεται σαν ιδέα. Επιπλέον, να ξέρετε, επειδή είναι μόνο 24 ώρες και καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν είναι κάθε μέρα εντελώς καλά στα social media, αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι υπάρχει μια νέα επιλογή σχετικά, η οποία όταν μπαίνει στο προφίλ του άλλου στο Instagram, κάτω από τη φωτογραφία και το bio, έχει τα λεγόμενα highlights, όπου εκεί άμα θέλει αυτός, δηλαδή εγώ ας πούμε, μπορεί να βάλει κάποια stories τα οποία θέλει να κρατηθούν για όσο διάστημα θέλει εκείνος. Οπότε θα μπορούσα αυτό το mini review εντός σε πολλά εισαγωγικά να το βάζω στα highlights, οπότε να μην διαγράφεται μετά από 24 ώρες, να είναι ας πούμε 3-4 μέρες ή όσο, και να μπορείτε να το δείτε. Οπότε πείτε μου αν θέλετε από κάτω τη γνώμη σας σχετικά με αυτό, για να δούμε αν θα το προχωρήσουμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο, μάλλον τρίτο θεματάκι, γιατί σχολιάσαμε δύο πράγματα, τη διάρκεια και το τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Το οποίο είναι μια αλλαγή που ήδη έχετε δει, μάλλον δύο αλλαγές έχετε δει από το τελευταίο μου review στο Age of Ultron. Το ένα είναι το intro του καναλιού, το οποίο το αλλάξαμε. Το οποίο θέλω να πω ότι δεν το έχω φτιάξει εγώ καθόλου, το έχει φτιάξει ένας συνδρομητής. Κατά λάθος γράψα σε κάποια σχόλια ότι είναι συνδρομητή, δεν είναι συνδρομητή, απλά ήταν άλλο το mail που χρησιμοποιούσε το παιδί γιατί είχε κολλήσει ιό. Λοιπόν, το έχει φτιάξει εξ ολοκλήρου ένας συνδρομητής. Δεν θα είναι απαραίτητα το τελικό αυτό, το δουλεύουμε ακόμα. Απλά το έβαλα αυτό για να γίνει ήδη αυτή η αλλαγή, γιατί να σας πω την αλήθεια, και εμένα δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο intro που είχα, ήταν έτσι τυπικό και τίποτα ουσιαστικό, ας πούμε, δεν κόλλαγε τόσο πολύ με το κανάλι και ήθελα να το αλλάξω, απλά δεν είμαι γραφίστας, δεν έχω αυτές τις γνώσεις για να το άλλαζα εγώ, έπρεπε να βρω ένα τέτοιο άτομο δεν γνώριζα, έτυχε το παλικάρι και προσφέρθηκε αφιλοκερδός να το κάνει, οπότε το δουλεύουμε να το βρούμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απλά να ξέρετε, ναι, ότι το intro αυτό μου το έχει φτιάξει ένας δρομητής, ένας από εσάς δηλαδή. Η δεύτερη αλλαγή που είδατε, την οποία την είχα ξανακάνει παλιά, ήταν νομίζω το δεύτερο μου βίντεο αυτό, ή το δεύτερο ή το τρίτο, αλλά νομίζω το δεύτερο που ήταν με τον Jason Bourne, ότι έχω βάλει μέσα αποσπάσματα από το trailer του έργου, ώστε να είναι, μιας που είναι και μεγάλο, γιατί σκέφτηκα ότι μιας που είναι και μεγάλα τα βίντεο, και να μην ήταν μεγάλα τα βίντεο και 5 λεπτά να είναι, να μην κουράζεται το μάτι και γενικά ο θεατής. Απλά λόγος που δεν το έκανα τόσο καιρό είναι γιατί όταν βάζεις trailer, αυτόματα στο μαρκάρι το YouTube και ως copyrights, γιατί σου λέει ότι έχεις βάλει κάτι το οποίο έχει πραγματικά δικαιώματα και υποτίθεται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το βίντεο για να βγάλεις χρήματα. Αλλά επειδή όπως καταλαβαίνετε το κανάλι είναι πολύ μικρό, όπως βλέπετε και τον αριθμό των συνδρομητών αλλά και των views, αυτό δεν με απασχολεί ακόμα, δηλαδή και θεωρώ αν με απασχολεί, θα με απασχολεί στο πολύ μέλλον ας πούμε, ελπίζω όχι, αλλά θα με απασχολεί στο μέλλον, οπότε μέχρι τότε θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν στα κατεβάζουν τα βίντεο, γιατί εντάξει υπάρχει και αυτό το δικαίωμα, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι τόσο σημαντικό ώστε να το κατεβάζω το βίντεο, έχω σκεφτεί να αρχίσω να χρησιμοποιώ και trailers. Κάτι το οποίο από ό,τι είδα είχε θετικές αντιδράσεις, μου είπατε ότι σας άρεσε γενικά, ακόμα και από άτομα που δεν είχαν θέμα με τη διάρκεια των βιντεών μου, μου είπαν ότι καλά έκανες και το έβαλες. Επιπλέον ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, το οποίο αυτό δεν το έχω νομίζω αναφέρει πουθενά, έχω την εντύπωση, ούτε σε σχόλιο ούτε στο Q&A, πουθενά, είναι ότι ο γενικότερος στόχος έτσι, που έχω στο μυαλό μου για το κανάλι όσον αφορά την ποσότητα των βίντεο είναι να είναι minimum 2 βίντεο την εβδομάδα. Όχι απαραίτητα reviews, μπορεί να μην είναι reviews, αλλά πάντως να είναι 2 βίντεο. Εντάξει, προφανώς σχετικά με κινηματογράφο. Τώρα, αν θα είναι review το ένα καινούργια ταινία ή όχι, ή και τα δύο, ή μπορεί να βγουν και παραπάνω βίντεο, όπως έχει τύχει για τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί έχει να βγάλω ας πούμε 3 βίντεο, ή μπορεί να έχω κάποιο reaction, το οποίο εντάξει, αυτό είναι bonus, δεν πιάνεται. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, γενικά ο στόχος μου είναι να έχω εκτός απρόπτου πάντα 2 βίντεο την εβδομάδα. Μιας που αναφέρω για τα βίντεο, να σας πω ότι ο λόγος που, για όσους το έχετε παρατηρήσει, που δεν έχω σταθερά και reviews από καινούργιες ταινίες και τέτοια πράγματα, ή να έχω πολλές ταινίες, γιατί εντάξει, προφανώς δεν βγαίνει μόνο, δεν κάνει ένα έργο πρεμιέρα κάθε εβδομάδα, κάνουν πολλά. Απλά δυστυχώς, επειδή το κανάλι είναι πολύ μικρό, εγώ δεν έχω προσκλήσεις όπως έχουν άλλοι YouTubers, δηλαδή να πάω να δω δωρεάν ένα έργο και επίσης να το δω, ας πούμε, και πριν την πρεμιέρα του, ώστε να σας έχω το review πριν κάνει πρεμιέρα και να ξέρετε, και αναγκαστικά θα κάνω μετά την πρεμιέρα. Λοιπόν, οπότε όλα τα εισιτήρια και αυτά τα πληρώνω εγώ και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εφικτό να βλέπω ποσότητα έργων, αναγκαστικά πρέπει να βλέπω επιλεκτικά.
Και τέλος πάντων και αυτό είναι κάτι αρκετά περιοριστικό. Βέβαια, εννοείται, αν μεγαλώσει το κανάλι και μου έρχονται προσκλήσεις, δεν το συζητάμε. Δεν με πειράζει να δω το οτιδήποτε, ό,τι και να νόσω, όσο σαχλό και να είναι, ακόμα και αν ξέρω ότι είναι κάκιστο το έργο, δεν έχει σημασία, γιατί ο σκοπός αυτός είναι να σας κάνω review, όχι να σας κάνω review μόνο τα καλά έργα, αλλιώς δεν έχει νόημα. Λοιπόν, οπότε είναι και αυτό κάτι που ήθελα οπωσδήποτε να θίξω, να ξέρετε ότι επειδή δεν έχω προσκλήσεις και όλα βγαίνουν από την τσέπη μου, αναγκαστικά δεν μπορεί να υπάρχει ποσότητα. Και τώρα να πάμε και σε κάποιες λεπτομεριούλες, να πω π.χ. Πολλές φορές και είναι και λογικό, έτσι κάνουμε και στο Facebook, μόνο που το YouTube δεν είναι Facebook. Όταν απαντάει, έχετε παρατηρήσει ότι δεν θα απαντήσω και στα πάντα, μπορεί απλά να σας κάνω ένα like σε κάποιο σχόλιο που μου έχετε κάνει, το οποίο δεν χρειάζεται απάντηση. Απλά για να ξέρετε ότι το είδα. Και από όσο ξέρω, επειδή έχει τύχει να μου κάνουν και εμένα like άτομα που είναι δημιουργοί του καναλιού, σου έρχεται επώνυμο ότι ο δημιουργός του καναλιού, η Κρίση Παναδρής, δεν θυμάμαι, πάντως δημιουργός και τέτοιο σου λέει σίγουρα, σου έκανε like. Να ξέρετε, δεν ισχύει το ίδιο για εμάς. Δηλαδή, όταν θέλετε να κάνετε και εσείς το ίδιο και μου κάνετε like σε σχόλιο που σας έκανα, απλά για να ξέρετε ότι το είδα, δεν μου λέει ότι το έχετε κάνει εσείς. Δεν είναι επώνυμο. Λέει ότι κάποιος επισήμανε με. Σου έχει εικονίδιο το σχόλιο σας. Οπότε να ξέρετε ότι αν θέλετε οπωσδήποτε να ξέρετε ότι. Να γνωρίζω μάλλον ότι έχετε δει το σχόλιο μου, θα πρέπει να γράψετε ένα OK ή κάτι τέτοιο. Διαφορετικά, απλά. Μαντεύω, υποτίθεται ότι αυτός που το απάντησα μου έχει κάνει το like. Επίσης, όπως όλες οι εφαρμογές, έτσι και το YouTube δεν είναι τέλειο. Υπάρχουν φορές που, και είναι και συχνά θα έλεγα, όπου δεν μου εμφανίζονται σε ενημερώσεις στα σχόλια. Δηλαδή, εκεί στην καμπανούλα που έχει πάνω δεξιά που σου έχει τις ειδοποιήσεις, μπορεί να μου έχετε γράψει, να μου έχετε σχολιάσει σε ένα βίντεο 10 άτομα και στις ειδοποιήσεις να μου έχει 3. Ας πούμε, και θα το δω αυτό μόνο αν εγώ πάω επί τούτου σε ένα συγκεκριμένο σημείο που είναι για τους δημιουργούς, γιατί δεν πάω κάτω από το βίντεο εγώ, να δω ποιοι έχουν απαντήσει. Και τέλος πάντων, μου έχει τύχει φορές να δω ειδοποίηση, να μην υπάρχει μετά το σχόλιο. Τέλος πάντων, αν δεν σας απαντήσω σε κάποιο σχόλιο, να ξέρετε δεν είναι απαραίτητα ότι αδιαφόρησα κάτι τέτοιο. Κάτι έγινε και δεν μου ήρθε ειδοποίηση, οπότε δεν το είδα ποτέ. Έχει τύχει δηλαδή να πάω σε κάποιο παλιό βίντεο και ξαφνικά να δω ένα σχόλιο που είναι πριν 2-3 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ τι, και να πω πώς ξέφυγε αυτό και να απαντήσω εκείνη την ώρα και να πω συγγνώμη, δεν το είδα και τέτοια πράγματα. Αυτά σε γενικές γραμμές, αυτά ήθελα να σας πω και να σας ενημερώσω. Μην ξεχάσετε οπωσδήποτε να μου πείτε για αυτό που σας είπα για το Instagram, τη γνώμη σας, αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Και επιπλέον, πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο που έχω δει σαν έτσι, request από συνδρομητές, αν και τώρα τελευταία το έχουν ψηλοσταματήσει, είναι ότι να κάνω πρώτον βίντεο με τη συλλογή μου με τα Blu-ray και δεύτερον ένα δεύτερο Q&A. Να ξέρετε και τα δύο θα αργήσουν πάρα πολύ. Το δεύτερο Q&A, επειδή έχω κάνει ήδη Q&A, θέλω να γίνει, αν και όταν το καλό, θα έχω 3.000 συνδρομητές σίγουρα, για να έχει νόημα για να γίνει ένα δεύτερο Q&A, να υπάρχει κόσμος. Και το ίδιο και για το βίντεο με τα Blu-ray, θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε μαζευτεί λίγο, να έχει μαζευτεί λίγο κόσμος, ώστε να γίνει αυτό το βίντεο. Συν, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, ότι είναι αρκετά κομμάτια τα οποία μου λείπουν, δεν έχω καταφέρει να τα αγοράσω, οπότε θέλω να τη δείτε ολοκληρωμένη τη συλλογή. Λοιπόν, οπότε αυτά, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο, νομίζω τα καλύψαμε όλα, πάλι θα βγει καμιά ώρα το βίντεο και θα λέτε πως είναι η διάρκεια, πλάκα κάνω. Οπότε σας αφήνω και θα τα πούμε στο επόμενο review.